σήμερα η μέρα δράση των συνδικάτων και για να προετοιμασία της απεργίας του επόμενου διαστήματος στις 26 Νοέμβρη που έχουν αποφασίσει τα τρία μεγάλα εργατικά κέντρα της Αττικής. Οι δυνάμεις του Εργατικού Κέντρου Λαβρίου και Ανατολής Αττικής βρεθήκαμε σε μια σειρά από κέντρα υγείας σε όλη την ευρύτερη περιοχή, από το Λαβρίο μέχρι τη Καλύβια, τη Νέα Μάκρη. Είμαστε εδώ για το οξυμένο πρόβλημα της υγείας και απαιτούμε άμεση στελέχωση των δομών υγείας τώρα, προτού είναι αργά για τη ζωή μας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το εργατικό κέντρο βρέθηκε και σε μια σειρά εργασιακούς χώρους σήμερα από το πρωί για να ενημερώσει τους εργαζόμενους. Έχει γίνει πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση με τα κρούσματα σε όλους τους εργασιακούς χώρους, οι οποίοι έχουν γίνει χώροι υπερμετάδοσης του ιού, και απαιτούμε εδώ και τώρα να πάρθουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Το επόμενο διάστημα βλέπουμε μπροστά μας μια σειρά από οξυμένα προβλήματα της εργατικής τάξης. Σήμερα βρεθήκαμε και στο χώρο του αεροδρομίου, όπου η Aegean απέλυσε άλλους 7 εργαζόμενους, οι οποίοι προστέθηκαν στους 100 και πλέον του προηγούμενου διαστήματος. Καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουμε δουλειά, δεν έχουμε δικαιώματα, δεν έχουμε την υγεία μας. Το επόμενο διάστημα, αυτό που πρέπει να κάνει η εργατική τάξη, οι εργαζόμενοι σε όλους τους χώρους, είναι να οργανώσουν την πάλη τους, να μπουν μπροστά, να έρθουν σε σύγκρουση με την πολιτική αυτή που τους πνίγει πραγματικά όλα τα δικαιώματα και τη ζωή τους. Όλοι στην απεργία στις 26 Νοέμβρη για να απαντήσουμε στην επίθεση που δεχόμαστε.